εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά και αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως και αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στη δήλωσή του. Και οι δύο, και όσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα μιλάνε, επιβεβαιώνουν αυτό που έλεγε το ΚΚΕ, ότι η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό είναι ένα ευτύχημα, και να ξεκινήσω από αυτό, που και με την ψήφο τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, νέοι, εργαζόμενοι, ενίσχυσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σημαντικά. Ιδιαίτερα να πω ένα ποιοτικό στοιχείο στην Αττική, που είναι τρίτο κόμμα, και ιδιαίτερα στις πιο φτωχές εργατικές γειτονιές. Δηλαδή, θα δείτε στη Β' Πειραιά πάνω από 10,5% στη Δυτική Αττική, στη Δυτική Αθήνα κλπ. Και αυτή η δύναμη, ξέρετε, οι σχεδόν διπλάσιοι βουλευτές που θα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα επιστραφούν σε αυτούς τους αγώνες. Γιατί η στάση δεν είναι 300 συνδικαλιστές, κύριε Πρετεντέρη. Όταν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές ψήφισαν και έριξαν τη Δάπνη του Φουκού στη δεύτερη θέση, τοποθετήθηκαν για τις εξελίξεις στην παιδεία και για την ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην πρόσφατη. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν είναι ότι δεν μπήκε μέσα στα πανεπιστήμια γιατί βγήκαν 20-30 άτομα, είναι γιατί βγήκαν όλοι οι φοιτητές έξω. Και το αποτρέψαν αυτό. Οι εκπαιδευτικοί στις μάχες που δίνουν για ένα καλύτερο σχολείο. Στην κυρία Νικολαίδου Κυριανίδου να το πείτε, που δεν μπορούσε να μπει μέσα να διδάξει αυτό που λέτε. Την καθηγήτρια του Αριστοτέλειου που δεν μπορούσε να μπει μέσα να διδάξει. Εμείς λέμε ότι ο κόσμος δεν τοποθετείται μόνο με την ψήφο του, που και την ψήφο του μπορούμε να την ερμηνεύσουμε ο καθένας όπως μπορεί και όπως και με συνθήματα που κάνουμε σήμερα. Τοποθετείται για μας είναι πολύ μεγάλη σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και με τη δράση του μέσα στο κίνημα, στους μαζικούς φορείς, στα σωματεία. Και στη δημοκρατία που εκεί πέρα, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη. Και που μπορεί με ζωντανό τρόπο και με αντιπαράθεση όλες οι δυνάμεις να καταλήγουμε σε τέτοιες. Αν μου επιτρέπετε